Καλώς ήρθατε στο Επιτραπέζουμε. Είμαι η Έλια. Και εγώ ο Βαγγέλης. Και σήμερα θα σας παρουσιάσουμε ένα σύντομο review για το Επιτραπέζιο The Boss. Ένα παιχνίδι μαφίας, όπου οι παίκτες συλλέγουν σταδιακά πληροφορίες, οι οποίες τους βοηθούν να επιλέξουν τις πόλεις στις οποίες θα στείλουν τους γάγκστες τους, με τελικό σκοπό να πάρουν τον έλεγχό τους. Στο τέλος κάθε χεριού, αν οι γάγκστες σας είναι οι περισσότεροι σε μια πόλη, τότε είτε θα κερδίσετε το βρώμικο χρήμα που κρύβει η πόλη, είτε θα υποστείτε τις κυρώσεις των λάθος εκτιμήσεών σας. Μπλόφα, διεξαγωγή συμπερασμάτων και πρωτοβουλία. Είναι μερικά μόνο από τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχετε αν θέλετε να είστε εσείς το μεγάλο αφεντικό. Ανοίγοντας το κουτί βρίσκουμε 8 κάρτες χαρακτήρων με τα αφεντικά των πόλεων New York, Boston, Detroit, Cincinnati, Philadelphia, Memphis, Kansas City και φυσικά Chicago. 27 κάρτες πόλεων σε 7 διαφορετικά χρώματα. 5 κάρτες αστυνομίας, μία χρυσή ασπίδα, μία σημαίνια και μία διπλή. Ένα ταμπλό σκορ με τα κέρδη των παικτών. Ένας δείκτης πρόβλου του παίκτη και φυσικά ένα φυλάδι οδηγιών στα αγγλικά και γερμανικά. Κάθε ένας από τους παίκτες παίρνει στο χρώμα του. 9 κύβους γκάγκστερ, εκ των οποίων 6 μεγάλοι και 3 μισθοφόροι, μικροί, αυτή είναι μία χρήσεως. Ένα δείκτη σκοραρίσματος και ένα δείκτη αποκλεισμού. Το The Boss είναι ένα παιχνίδι για 2 έως 4 παίκτες. Έχει διάρκεια 20 με 60 λεπτά και απευθύνεται σε παίκτες ηλικίας 10 και πάνω. Πάμε να στήσουμε ένα παιχνίδι για 4 παίκτες και να δούμε πώς παίζεται. Ξεκινάμε τοποθετώντας τα αφεντικά των πόλεων σε μία γραμμή. Έπειτα ο πρώτος παίκτης ανακατεύει την τράπουλα και τοποθετεί τυχαία μία κάρτα κλειστή κάτω από την πόλη του αντίστοιχου χρώματος. Οι υπόλοιπες κάρτες μοιράζονται στους 4 παίκτες και κάθε παίκτης παίρνει 5 κάρτες. Το Σικάγο είναι η μοναδική πόλη κάτω από την οποία δεν μπαίνουν ποτέ κάρτες. Έχει μια special ιδιότητα την οποία θα εξηγήσουμε και αργότερα. Κάθε παίκτη στη σειρά του έχει μια υποχρεωτική και μια προαιρετική ενέργεια. Εάν θέλει μπορεί να τοποθετήσει έναν ή περισσότερους γκάγκστερ σε μια πόλη της επιλογής του. Και δεύτερον, πρέπει υποχρεωτικά να τοποθετήσει μια κάρτα ανοιχτή κάτω από την πόλη του αντίστοιχου χρώματος. Με αυτόν τον τρόπο φανερώνει ένα μέρος της πληροφορίας που υπάρχει στην κάρτα αυτή και για την πόλη αυτή και θα δούμε στη συνέχεια τι εννοούμε ακριβώς. Έστω ότι ο παίκτης Α έχει τις εξής κάρτες στο χέρι του. Επειδή έχει το 0 μαύρο, συνεπάγεται ότι η κρυμμένη κάρτα κάτω από τη Νέα Υόρκη δεν μπορεί να είναι το 0, αλλά είτε 1, 2 ή 3 εκατομμύρια δολάρια. Άρα ξεκινάει τη σειρά του στέλνοντας 2 κίτρινους γκάγκστερ κατ' επιλογή στη Νέα Υόρκη που θα του δώσει κέρδη αν την κερδίσει στο τέλος. Στο δεύτερο μέρος της σειράς του είναι υποχρεωμένος να φανερώσει μια κάρτα και επιλέγει να τοποθετήσει το 0 μαύρο κάτω από την πόλη της Νέας Υόρκης. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τους υπόλοιπους παίκτες να στέλνουν τους γκάγκστερ τους προαιρετικά αν επιθυμούν, αλλά υποχρεωτικά να φανερώνουν μία κάρτα από το χέρι τους και να την τοποθετούν κάτω από το αντίστοιχο χρώμα που ταιριάζει. Ας πούμε ότι όλοι οι παίκτες έχουν παίξει μερικές κάρτες και είναι η σειρά του Δέλτα παίκτη να παίξει. Ο Δέλτα παίκτης έχει στο χέρι του την κάρτα 1 μαύρο και συνεπώς η κρυμμένη κάρτα στη Νέα Υόρκη είναι τα 3 εκατομμύρια. Άρα ο παίκτης αξίζει να στείλει τους γκάγκστερ του για να κερδίσει τα 3 εκατομμύρια που κρύβει η πόλη της Νέας Υόρκης. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Όταν όλοι οι παίκτες μείνουν με μία κάρτα στο χέρι τους, τότε η σειρά μπορεί και να αλλάξει. Παίζει πρώτος ο παίκτης που έχει τους περισσότερους γκάγκστερ ακόμα στο απόθεμά του και τελευταίος ο παίκτης που έχει τους λιγότερους. I'm gonna make him an offer he can't refuse. Όλοι οι παίκτες έχουν παίξει όλες τις κάρτες από τα χέρια τους και ο γύρος τελειώνει. Πάμε να δούμε τι έχει κερδίσει ο κάθε παίκτης. Πάμε στη Νέα Υόρκη. Την πλειοψηφία την έχει ο μαύρος παίκτης με 3 γκάγκστερ, ενώ ο δεύτερος έχει το κίτρινο με 2. Έχει κερδίσει την κρυμμένη κάρτα, στη συγκεκριμένη περίπτωση 3 εκατομμύρια. Παίρνει το δείκτη και τον προχωράει 3 πόντους. 1, 2, 3. Το Σικάγο είναι η ειδική κάρτα. Την πλειοψηφία την έχει πάλι ο μαύρος. Κερδίζει όχι απευθείας χρήματα, αλλά πηγαίνοντας κάτω και όλες τις κάρτες που υπάρχουν αριστερά, κοιτάμε την τελευταία κάρτα, στη συγκεκριμένη περίπτωση το 1. Αν υπήρχαν 2 στήλες, γιατί σε κάθε γύρο ο Σικάγο μετακινείται, θα υπήρχαν περισσότερες τελευταίες κάρτες. Το άθεσμα λοιπόν των πόντων διαιρείται δια 2 και τα μισά λεφτά τα παίρνει ο Καπόνε, ενώ τα άλλα μισά τα παίρνει ο παίκτης που κέρδισε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση 1 δια 2 μισό,
Στρογγυλοποιούμε όμως προς τα κάτω και δεν κερδίζει τίποτα ο παίκτης. Προχωράμε λοιπόν στο κίτρινο, στη Βοστόνη. Την πλειοψηφία την έχει ο κόκκινος παίκτης με 3-1. Έχει κερδίσει την κίτρινη κάρτα, δυστυχώς όμως για αυτόν δεν τα έχει απολογίσει σωστά και είναι η φυλακή. Αυτό σημαίνει ότι θα πάρει έναν παίκτη και θα τον βάλει στη φυλακή, δηλαδή θα τον δεσμεύσει για 2 χρόνια. Στην μπλε δεν έχει βάλει κανείς γκάγκστερ, δεν έχει στείλει κανείς γκάγκστερ και συνεπώς δεν κερδίζει κανείς τα 2 εκατομμύρια που κρύβει το Detroit. Προχωράμε στο Kansas City. Την πλειοψηφία την έχει ο κίτρινος παίκτης. Έχει στείλει 3 κανονικούς γκάγκστερ και 2 μίας χρήσεως, μισθοφόρους. Αυτοί οι 2 βγαίνουν για πάντα έξω από το παιχνίδι και δεν μπορεί να τους ξαναχρησιμοποιήσει. Έχει κερδίσει ωστόσο για αυτό το γύρο 3 εκατομμύρια και παίρνει 3 πόντους κι αυτός. Στην επόμενη πόλη, στο Cincinnati, είναι μόνο στο μπλε. Χωρίς αμφισβήτηση έχει κερδίσει 1 εκατομμύριο. Παίρνει 1 πόντο. Στο Memphis πάλι έχει κερδίσει μόνος του και το έπαθλό του είναι άλλα 3 εκατομμύρια. Οπότε παίρνει άλλους 3 πόντους. Τέλος, στην τελευταία πόλη στη Φιλαδέλφια δεν έχει ποντάρει κανείς και ευτυχώς γιατί όποιος πόνταρε θα είχε πεθάνει και θα είχαν ένα παίκτη για πάντα από το παιχνίδι επειδή θα είχε το πιστόλι. Στη συνέχεια, οι παίκτες παίρνουν τους κανονικούς τους γκάγκστερ πίσω από κάθε πόλη, μπορούν να τους ξαναχρησιμοποιήσουν για τον επόμενο γύρο, χάνουν μόνο τους μικρούς, υπενθυμίζουμε. Οπότε οι κανονικοί γκάγκστερ οι μεγάλοι ξαναεπιστρέφουν στο οπλοστάσιο του κάθε αρχηγού και είναι διαθέσιμοι για τον επόμενο γύρο. Οι κάρτες μαζεύονται και με τον ίδιο τρόπο ανακατεύονται, μία από αυτές θα είναι το έπαθλο και οι υπόλοιπες θα μοιραστούν με τον ίδιο αριθμό στους παίκτες. Και στο τέλος του γύρου τραβάμε μία από τις κάρτες αστυνομία. Βγαίνει μία ασπίδα ασημένια. Σε κάθε τέλος του γύρου τραβάμε μία τέτοια κάρτα. Όταν τραβηχτούν τρεις κάρτες ίδιου χρώματος, δηλαδή σε διαδοχικούς γύρους 2-2, τρεις χρυσές ασπίδες, παίζουμε τον τελευταίο γύρο και το παιχνίδι τελειώνει. Όποιος θα έχει τους περισσότερους πόντους είναι ο νικητής. Αυτό ήταν το The Boss, ένα παιχνίδι γλώσσας και διεξαγωγή συμπερασμάτων όπου κερδίζει ο μαφιόζος με την καλύτερη στρατηγική. Μέχρι την επόμενη φορά, είσαστε στο... Επιτραπέζουμε.